Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε θερμά και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία στο στούντιο. Εμείς να πούμε ότι ανεξάρτητα από τις αγωνιστικές επιδόσεις, η προσπάθεια εξυγχρονισμού του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα θεωρούμε ότι πρέπει να είναι συνεχής, πρέπει να είναι συστηματική και σε πάρα πολλά επίπεδα. Ανακοινώθηκε πρόσφατα, πριν 5 μέρες συγκεκριμένα, η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα της Ομόνοιας. Στην ουσία πρόκειται για μια νέα ιστοσελίδα, αρκετά σύγχρονη ως προς το περιεχόμενο αλλά και ως προς την αισθητική της προσέγγιση, και χωρίζεται σε 2 ενότητες. Υπάρχει η ελεύθερη πλοήγηση, η οποία στην ουσία είναι το ελεύθερο κομμάτι, αυτό που υπήρχε και πιο πριν, αλλά σε ένα νέο... Στην επίσημη σελίδα. Ναι, η επίσημη σελίδα σε ένα νέο αναβαθμισμένο διαδικτυακό πλαίσιο, και περιλαμβάνει τις ανακοινώσεις, όλα όσα αφορούν τα τμήματα, πληροφορίες που αφορούν την Ομόνοια, την online green boutique, που είναι επίσης μια καινούρια καινοτομία, δηλαδή μπορεί ο κόσμος να αγοράσει διαδικτυακά προϊόντα του καταστήματος της Ομόνοιας και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η καινοτομία αφορά τη συνδρομητική ενότητα Ομόνοια Premium. Τι είναι λοιπόν το Ομόνοια Premium? Περιλαμβάνει αποκλειστικό υλικό για τους συνδρομητές της, δηλαδή βιντεάκια υψηλής τεχνολογίας, συνεντεύξεις, αναλύσεις, στατιστικά, ντοκιμαντέρς, στιγμές από την ιστορία του συλλόγου. Θα προσφέρει αναβαθμισμένη προβολή στους χορηγούς και τους συνεργάτες του σωματείου, μπόλικη παρακάμερα, ειδική ενότητα για τους φιλάθλους και τα οργανωμένα σύνολα, περισσότερη προβολή της Ακαδημίας των Παλεμάχων. Στόχος είναι να φέρει τον κόσμο της Ομόνοιας ακόμη πιο κοντά στα δρόμενα του συλλόγου, και μέσα από την νέα πλατφόρμα η Ομόνοια θέλει να ανταποδώσει στους χιλιάδες οπαδούς της υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας υλικό και πληροφόρηση. Είναι ένα νέο εγχείρημα. Πιστεύουμε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να λειτουργήσει σωστά, να αναβαθμίζεται συνεχώς. Στις πρώτες μέρες, Χαράλαμπε, ποια είναι τα σχόλια που παίρνετε? Θεωρούμε ότι είναι αρκετά θετικά τα σχόλια. Ο κόσμος έχει ξεκινήσει να το αγκαλιάζει. Λαμβάνουμε όμως υπόψη ότι βρισκόμαστε και σε μια νεκρή ποδοσφαιρικά περίοδο, και έτσι με την έναρξη της προετοιμασίας θα είναι περισσότερο και το ενδιαφέρον, επειδή θα είναι πιο πλούσιο και το υλικό. Εμείς θεωρούμε ότι αν πετύχει αυτό το εγχείρημα θα βελτιώσει τόσο την εικόνα της Ομόνοιας αλλά και τον brand και τα έσοδα από πλευράς marketing. Ασφαλώς αυτό που θα έλεγα είναι πως σίγουρα ο κόσμος θα πρέπει να περιμένει πρώτα κιόλας να δει ένα δείγμα, και ανάλογα θα αναμένετε κι εσείς να αυξηθεί. Ναι, πολύ σωστά, Μαρίνα. Εμείς επιδιώκουμε να πείσουμε τον κόσμο πρώτα, δηλαδή ότι αξίζει η συνδρομή στο Ομόνοια Premium, ότι θα είναι ποιοτικό το περιεχόμενο, ούτως ώστε να μας εμπιστευτεί με τη συνδρομή του. Να πω ότι η υποδομή είναι στα πρότυπα συλλόγων της Αγγλικής Premier League. Κάποιες ομάδες χρησιμοποιούν ακριβώς την ίδια υποδομή και την ίδια τεχνολογία. Εντάξει, οι προοπτικές είναι τεράστιες. Εμείς τώρα ρίξαμε ήδη το βάρος στην εύρυθμη και την ομαλή λειτουργία, στην ανανέωση του περιεχομένου, ούτως ώστε και με την επίσημη έναρξη της νέας περίοδου να είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και στις ανάγκες αυτού του εγχειρήματος. Άρα ο Ανδρέας επομίζεται και άλλο βάρος. Ανδρέα. Εντάξει, όχι, δεν είναι θέμα να επομίζεται περισσότερο βάρος. Υπάρχει μια εταιρεία η οποία συμπληρώνει και ενισχύει την προσπάθεια για το Ομόνοια Premium, η εταιρεία Consulting, την οποία ευχαριστούμε, διότι ήταν δική της πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Ομόνοια Premium. Και σε συνεργασία με την επίσημη Ομόνοια έγινε εφικτό να γίνουμε η πρώτη ομάδα στην Κύπρο που χρησιμοποιεί τέτοιου είδους πλατφόρμα, και αυτό είναι μεγάλο στοίχημα για μας. Εσύ που είσαι επαγγελματίας δημοσιογράφος και μπορείς εύκολα να αναγνωρίσεις τα θετικά, τα πολύ σημαντικά θετικά, τι θα έλεγες στον κόσμο της Ομόνοιας, Ανδρέα, ότι μπορεί να προσφέρει δημοσιογραφικά, έτσι, στον κόσμο της Ομόνοιας? Κοιτάξτε, ο κόσμος έχουμε την άποψη ότι χρειάζεται να βλέπει και κάτι διαφορετικό από τους ποδοσφαιριστές, κυρίως από τους ποδοσφαιριστές, δηλαδή πέραν από τα καθιερωμένα, δηλαδή να τους βλέπει με την φανέλα της ομάδας να αγωνίζονται ή με φανέλα προπόνησης να προπονούνται ή να συζητούν για το επόμενο παιχνίδι. Έχουμε την άποψη ότι ο κόσμος θέλει να δει και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του κάπως διαφορετικά. Για παράδειγμα,
Να πούμε πως σήμερα η ώρα 5 το απόγευμα θα υπάρχει ένα γύρισμα στο οποίο ο Ματ Αρπισάιαρ με τον Δημήτρη Χριστοφή θα διαγωνιστούν στη μαγειρική μεταξύ τους, δηλαδή ένας εναντίον ενός, θα μαγειρέψει ο ένας, θα βαθμολογήσει ο άλλος. Το φαγητό τι θα είναι? Το φαγητό... Αγγλική κουζίνα ή Κυπριακή? Είναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο Δημήτρης θα έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Κάθε ποδοσφαιριστής επιλέγει το τι θα μαγειρέψει. Αυτό είναι το κόνσεπτ αυτής της ενότητας. Είναι ενότητα που θα αφορά την καθαρά αυτόν τον διαγωνισμό μαγειρικής. Απλά να αποκαλύψουμε ότι ο Ματ θα μαγειρέψει ένα steak σήμερα. Ο Δημήτρης δεν θα το αποκαλύψουμε ακόμη. Θα το δούμε στο Μόνια Premium. Και θα το δοκιμάσουν. Κοιτάξτε, το κόνσεπτ είναι θα βαθμολογεί ο ένας τον άλλο. Αυτό είναι το κόνσεπτ με αντικειμενικά κριτήρια. Κάποιος ουδέτερος θα υπάρχει να βαθμολογήσει? Εντάξει, όχι, το κόνσεπτ είναι να βαθμολογώ ένα στον άλλο. Ναι. Ο λόγος που το έχω πει, Πανίκο, αυτό είναι για να καταλάβει και ο κόσμος ότι μέσα στο Μόνια Premium θα βλέπει και τέτοιου είδους βίντεο, τέτοιου είδους υλικό. Θα μαθαίνει και ως ποδοσφαιριστές μας από μια διαφορετική οπτική γωνία. Ουσιαστικά θέλετε να φέρετε την καθημερινότητα των ποδοσφαιριστών πιο κοντά στον κόσμο για να δει και ο κόσμος περισσότερο την ανθρώπινη πλευρά τους αντί την ποδοσφαιρική. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι για το Μόνια Premium. Δηλαδή να νιώθει ο κόσμος για πρώτη φορά τόσο κοντά στην ομάδα. Θα υπάρχει επίσης αποκλειστικό υλικό από την προετοιμασία της ομάδας, στις Πλάτρες και στην Πολωνία, όπου θα μεταβούμε. Εντάξει, το είπαμε και τώρα. Δεν έχει προκύψει επίσημα ανακοίνωση, αλλά εκεί θα πάμε προετοιμασία. Οπότε θα υπάρχει και αποκλειστικό υλικό. Γενικά, όπως είπε και ο Χαράλαμπος, βρισκόμαστε τώρα σε μια νεκρή περίοδο. Σκόπιμα επιλέξαμε να βγούμε τώρα στον αέρα με το Μόνια Premium για να έχουμε ευκαιρία να δούμε πού μπορούμε να βελτιωθούμε. Σιγά σιγά να χτίσουμε αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και όταν θα γεμίσει η ομάδα και με τους ποδοσφαιρίστες τους καινούριους, εκεί είμαστε βέβαιοι ότι θα απογειωθεί η προσπάθεια που κάνουμε τόσο σε αποτέλεσμα όσο και σε συνδρομητές. Να μου επιτρέψετε επίσης να προσθέσω ότι η νέα πλατφόρμα, η νέα ιστοσελίδα, σχεδιάστηκε στη βάση επιστημονικών ευρημάτων. Δηλαδή, προηγήθηκαν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες με τον κόσμο της Ομόνοιας. Πήγαμε εμείς στον κόσμο, αντλήσαμε κάποια ευρήματα, τους ακούσαμε στη βάση κάποιου ερωτηματολογίου, είδαμε ποιες είναι οι ανάγκες και ήρθαμε. Άρα, αφού γκραστήκατε τον κόσμο της Ομόνοιας. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι ο κόσμος θέλει να είναι όσο πιο κοντά στην ομάδα γίνεται και αυτό μας χαροποιεί, επειδή ξέρουμε ότι είναι η μεγάλη μας δύναμη, το μεγάλο μας στήριγμα και ο δεύτερος παίχτης. Σχεδιάστηκε με αυτόν τον τρόπο. Για να είναι ο κόσμος όσο πιο κοντά γίνεται στην ομάδα. Ο Κώστας κάτι θέλει να πει. Χαράλαμπε, βέβαια, σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, αφού 5-6 μέρες έχει που ανέβηκε το Ομόνια Premium, μέχρι στιγμής πόσους συνδρομητές αριθμείτε και πού προσδοκείτε να φτάσετε? Ο Κώστας καμία ευθεία στο δημοσιογραφικό κομμάτι. Είπα να το πάρω λίγο πόξο. Να σας πω, οι συνδρομές πλησιάζουν τις 150. Όμως είμαστε ακόμη στην πέμπτη μέρα και όπως σας έχω πει και πριν, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι είμαστε σε μια νεκρή ποδοσφαιρική περίοδο. Με την έναρξη της προετοιμασίας, όταν η ομάδα θα μεταβεί στις Πλάτρες, στο εξωτερικό, με τα φιλικά παιχνίδια, μετά, όταν ξεκινήσουν τα τμήματα και μπούμε στην κανονική λειτουργία, θα είναι πολύ πιο πλούσιο το υλικό και πολύ πιο ελκυστικό για τον συνδρομητή. Άρα, αυτή θα είναι μια διαρκής διαδικασία. Η πλατφόρμα ξεκινάει τώρα και μένει. Και στόχος μας είναι να χτίζουμε καθημερινά, ούτως ώστε να αποτελεί ένα ελκυστικό βήμα για τον κάθε Ομονιάτη και την κάθε Ομονιάτη. Και το υλικό, να πούμε ότι θα είναι περιουσία της Ομόνοιας, θα μείνει εκεί για πάντα, οπότε και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και μέσα σε αυτό το υλικό θα υπάρχουν ασφαλώς και πολλά βίντεο που θα αφορούν το παρελθόν της ομάδας, την ιστορία της ομάδας, είτε με συνεντεύξεις παλεμάχων, είτε με ιστορικά παιχνίδια, είτε με ντοκιμαντέρ και πάρα πολλά πράγματα που ετοιμάζουμε. Αλλά όπως είπε ο Χαράλαμπος, σιγά σιγά θα χτίσουμε σε αυτό το κομμάτι. Οι 120-130 που είμαστε τώρα, ίσως περισσότεροι είναι συνδρομητές, θεωρούμε ένας καλός αριθμός για 5 μέρες σε αυτή την περίοδο. Και είμαστε βέβαιοι ότι καθημερινά θα ανεβαίνει. Να πούμε πως οι συνδρομές για ένα μήνα συνδρομή, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το κόστος είναι 8 ευρώ, δηλαδή ένας φίλαθρος που θα επιλέξει να ανανεώνει τη συνδρομή του κάθε μήνα θα πληρώνει 8 ευρώ.
Υπάρχει επιλογή του να κάνεις 3 μήνες συνδρομή. Εκεί πληρώνεις 7 ευρώ τον μήνα, δηλαδή σύνολο 21 ευρώ. Στις 6 μήνες συνδρομή πληρώνεις 6 ευρώ τον μήνα, σύνολο 36 ευρώ. Εάν επιλέξεις να κάνεις χρονιαία συνδρομή, είναι 5 ευρώ τον μήνα, σύνολο 60 ευρώ. Και αυτή την χρονική περίοδο τρέχει μια προσφορά για όσους εγγραφούν συνδρομητές μέχρι τις 7 Ιουλίου. Το ετήσιο συνολικό ποσό θα είναι μόνο 50 ευρώ. Οι περισσότεροι που έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής έχουν επιλέξει αυτή την επιλογή, το ετήσιο δηλαδή, με 50 ευρώ. Άρα χτίζεται και για το μέλλον. Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο μπαίνει ένας φίλος της Ομόνοιας τώρα για ένα μήνα και μετά μπορεί να μην το ξανακάνει. Χτίζεται για το χρόνο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει μακροχρόνιο πλάνο πλέον. Ναι. Να πούμε πως οι συνδρομές, μπορεί κάποιος να εγγραφεί συνδρομητής μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας την πιστωτική του κάρτα και αυτόματα με το που εκπνέει η συνδρομή του ανανεώνεται αυτόματα. Δηλαδή θα γίνει χρέωση πάλι στην κάρτα του μόλις ολοκληρωθεί η συνδρομή που είχε επιλέξει και θα ανανεωθεί αυτόματα. Τώρα ετοιμάζουμε και για όσους φίλους της ομάδας δεν χρησιμοποιούν μισθωτικές κάρτες, ένα τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να εγγραφούν συνδρομητές. Θα υπάρχει δηλαδή ένα συνεργείο στην Green Boutique και στα εκδοτήρια της ομάδας, όπου θα μπορεί ο κάθε φιλάθλος να πάει εκεί να πληρώσει και να γίνει η εγγραφή του από την να τον εγγράψει η ομάδα, δηλαδή μέσα στο Μόνια Premium. Το ίδιο μελετάμε να κάνουμε και στα ΣΥΦΗ, σε όλες τις επαρχίες. Ενώ τώρα σε συναντήσεις που έχουμε προγραμματίσει για Ιούνιο-Ιούλιο θα υπάρχει εκεί συνεργείο για να εγγράψει τον κόσμο. Βασικά θα υπάρχει συνεργείο ενημέρωσης για το Μόνια Premium αλλά και συνεργείο για εγγραφές. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι για να πάρουμε έτσι να ξεκουραστούμε για λίγο και επιστρέφουμε. Τώρα που διανύουμε, γιατί έχει τρεις συναυλίες απόψε με την Νατάσα, τη Θεοδωρίδου, με την Βανδύ και με τις Μέλισσες. Συγχωμάθεια απ' έξω, Μαρίνα, σε προλαβαίνω. Εσύ πού θα πας? Λοιπόν, Χαράλαμπε, λέγαμε πριν. Τις Μέλισσες. Έτσι μου φατσάρεις για Μέλισσες περισσότερο. Λοιπόν, Χαράλαμπε, για πες μας, μπορεί κάποιος να, σε εισαγωγικά έτσι, κλέψει κάτι από αυτό το Ομόνοια Premium έτσι όπως ετοιμάζεται? Το περιεχόμενο ναι. Είναι πνευματική ιδιοκτησία της Ομόνοιας. Υπάρχει σημείωση στην ιστοσελίδα και με την ανακοίνωση που συνόδευσε την έναρξη της πλατφόρμας. Ήταν κάτι το οποίο τονίστηκε. Εντάξει, τώρα με την εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί κάποιος ενδεχομένως να τα καταφέρει, αλλά η Ομόνοια το παρακολουθεί καθημερινά. Δηλαδή το που αναδημοσιεύονται είτε ανακοινώσεις της είτε το περιεχόμενο που αναρτά στα κοινωνικά δίκτυα. Και σε περίπτωση που παρατηρήσουμε ότι υπάρχει κάτι, θα κινηθούμε άλλο. Όσον αφορά την προετοιμασία, κάθε χρόνο υπάρχει αρκετό υλικό.
από την προετοιμασία, κυρίως στο εξωτερικό, αφού όπως μας αποκάλυψε ο Ανδρέας, πλέον είναι επίσημο πάτε Πολωνία. Φέτος, τι διαφορετικό. Ρέμες, να το πούμε αυτό. Στο Ρέμες. Η Ομόνια επίσημη δεν το λέει, να το πούμε εμείς. Γνώριμα λιμέρια για τον Ανδρέα. Και για τον Ανδρέα, γνώριμα λιμέρια και για την Ομόνια. Ναι, ακριβώς. Θα υπάρχει κάτι, μάλλον τι το διαφορετικό θα υπάρχει φέτος με το νέο πρόγραμμα. Στόχος μας εμάς είναι το νέο, η συγκεκριμένη ενότητα να είναι πλούσια σε οπτικοακουστικό υλικό. Δηλαδή, μπορεί να είναι βιντεάκι από τις προπονήσεις, από τον ελεύθερο χρόνο των ποδοσφαιριστών, υψηλής ποιότητας αναλύσεις, μπορεί να είναι στιγμιότυπα αγώνων, μπορεί να είναι, για παράδειγμα τώρα λέω, τα γενέθλια κάποιου ποδοσφαιριστή. Στόχος είναι να έρχεται ο κόσμος και ο κοντά στην ομάδα και να λαμβάνει αυτό το υλικό στη μορφή της αποκλειστικότητας. Ναι. Δηλαδή, ως συνδρομητής, να έχει αξία το υλικό που. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι αυτό εξυπακούει και κάποια περισσότερα έξοδα, έτσι. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Ναι, είναι περισσότερα έξοδα, είναι μια επιχείρηση. Θα πρέπει να έχεις ένα cameraman. Για παράδειγμα, λέω τώρα, που να τρέχει συνέχεια την προετοιμασία. Η Ομόνια φυσικά είχε και πέρσι. Υπάρχει ένα συνεργείο, ναι. Όπως έχει σωστά πει, ο κινηματογραφιστής. Ναι. Υπάρχει ο σκηνοθέτης, υπάρχει ο παραγωγός, υπάρχει η ομάδα η οποία θα αναλάβει τις διαφημίσεις, το διαφημιστικό, το εμπορικό κομμάτι. Mm-hmm. Γενικά έχει στηθεί μια ομάδα η οποία θα διαχειρίζεται το Ομόνια Premium σε συνεργασία με την Ομόνια. Είναι μια επένδυση μεγάλη για την Ομόνια, η οποία ευελπιστούμε ότι θα επιτύχει και θα καταρχήν θα δώσουμε στον κόσμο υλικό, δηλαδή ο κόσμος προσφέρει στην ομάδα μέσω της συνδρομής του, όμως η ομάδα τον τα αποδίδει προσφέροντας του αποκλειστικό υλικό μέσα από την ομάδα. Και ταυτόχρονα θα ανεβάσουμε και τον brand του συλλόγου, την εικόνα της ομάδας, τους ποδοσφαιριστές τους ίδιους. Είναι μια επένδυση για μας και ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε. Έχουμε μεριμνήσει για την υποστήριξη της νέας πλατφόρμας σε συνεργασία και με το στρατηγικό συνεργάτη του συλλόγου, που είναι η εταιρεία Consultix που ανέφερε ο Ανδρέας και ο πριν. Εμείς θεωρούμε ότι θα ενισχύσει τόσο τα κανάλια επικοινωνίας της Ομόνιας με τον κόσμο της, αλλά θα βοηθήσει και το τμήμα marketing, επειδή θεωρούμε ότι θα είναι και ένας ελκυστικός χώρος για χορηγούς. Άρα ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα φέρει και κάποια έσοδα στο σύλλογο, επειδή θα είναι μια διαδικασία η οποία θα συνεχίζεται. Απλά να προσθέσω, Πανίκο, κάτι που δεν είπαμε προηγουμένως. Έχουμε εξασφαλίσει και την χρήση της τεχνολογίας RT για όσους φίλους μας ακούνε ή ενδεχομένως και εσάς που παρακολουθείτε εκπομπές από το εξωτερικό, για παράδειγμα του BT Sports του Βρετανικού. Θα έχετε δει κάποια γραφικά μέσα από τα οποία αναλύονται φάσεις από ένα παιχνίδι, η τακτική της ομάδας, πώς επιτέθηκε, πώς αμήνθηκε, αμφισβητούμενες φάσεις. Λοιπόν, έχουμε εξασφαλίσει αυτό το πρόγραμμα με ένα αρκετά σημαντικό κόστος, μέσα από το οποίο θα γίνονται αναλύσεις τέτοιου επίπεδου. Ποιος με όμορφα γραφικά. Η τεχνική υποστήριξη ασφαλώς είναι σε επαγγελματία ο οποίος εκπαιδεύτηκε για να μπορέσει να δουλέψει το πρόγραμμα, και από εκεί και πέρα είναι έκπληξη το άτομο το οποίο προσπαθούμε να αναλάβει αυτό το πόστο, δηλαδή της ανάλυσης, της τακτικής ανάλυσης αυτών που. Όταν εννοείς έκπληξη. Εντάξει, υπάρχει ένα άτομο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι υποψήφιο, ακόμη όμως δεν έχουμε. Ο καλής δεν το ξέρει. Μπορεί να είναι και ο καλής, δεν ξέρω. Εμείς θα το αποκαλύψουμε. Είστε σίγουροι. Για αυτές οι ερώτησες. Του δώσατε τροφή. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πρωτοποριακό, το είπαμε και στην αρχή. Θα κάνει ανάλυση μόνο της Ομόνιας ή και του αντιπάλου. Ναι, και του αντιπάλου και της Ομόνιας και αμφισβητούμενες φάσεις. Υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να δούμε ποια φάση είναι offside και ποια όχι. Αλλά και τα goals. Ναι, τα goals αν πέρασαν την γραμμή. Όχι, ναι.
και η δημιουργία των γκολ, ασφαλώς, όπως και ο Χαραλάμπος, πώς συμπεριφερθεί για αμυντικά η κάθε ομάδα, πώς συμπεριφερθεί για επιθετικά. Εντάξει, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, είναι κάτι το οποίο κάνουμε στη Σύνταβη. Ναι, έχετε δίκιο. Με την τεχνική ανάλυση που κάνει ο Σάββας ο Κωνσταντίνου και ο Αντριάνο ο Χατζη Αλεξάνδρου. Αν είναι πάνω σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ ότι θα προσφέρει πάρα πολλά στον οπαδό της Ομόνιας που θα το κάνει και θα το παρακολουθεί. Αυτό που θα ρωτούσα εγώ είναι τι άλλο, αν υπάρχει κάτι άλλο στα πλάνα σας για τη συνέχεια. Όσον αφορά το κομμάτι της επικοινωνίας ή... Ναι, όσον αφορά πέραν αυτής της πλατφόρμας που είναι κάτι πρωτοποριακό για τα κυπριακά δεδομένα, αν έχετε κάτι άλλο στα πλάνα σας που ενδεχομένως να κάνετε πάλι για πρώτη φορά στην Κύπρο. Εμείς θεωρούμε ότι ο σύλλογος πρέπει συνεχώς να προοδεύει και να ξεχρονίζεται, συνεχώς να μπαίνουν νέα προγράμματα μπροστά, νέα ορόσημα. Το βάρος αυτή τη στιγμή πέφτει στην εύρεθμη λειτουργία της νέας πλατφόρμας. Να προσθέσω ακόμη κάτι για το premium. Έχει στόχο να αναβαθμίσει περισσότερο την προβολή, να ενισχύσει την προβολή των ακαδημιών, αλλά και των άλλων τμήματων, του βόλεϊ, της καλαθόσφαιρας, του φούτσαλ. Υπάρχουν ήδη βιντεάκια από προπονήσεις της U21 και από το γήπεδο και από το γυμναστήριο. Συνεπώς δεν θα είναι κάτι αποκλειστικά ποδοσφαιρικό, αλλά θα προσφέρει προβολή σε όλα τα τμήματα και σε όλες τις δραστηριότητες της ομάδας. Μάλιστα. Εντάξει. Εδώ ο Κώστας πάντως μου έχει δώσει ένα όνομα, Αντρέα. Θα το αποκαλύψουμε μετά στο δεύτερο μισό. Απλά να πούμε ότι στους συνδρομητές τώρα που έχουμε είναι κοντά στις 150 πλησιάζουν. Υπάρχουν από 12 χώρες συνδρομητές, κάτι που είναι σημαντικό για μας. Δηλαδή, ξέραμε από πριν ότι θα μπορούσαμε να επενδύσουμε σε κάποιες χώρες, όπως για παράδειγμα πέραν από την Ελλάδα και την Αγγλία. Και σε κάποιες άλλες χώρες, για παράδειγμα, έχουμε συνδρομητές από τη Γερμανία, από την Σαουδική Αραβία υπάρχουν, και γενικά πιστεύουμε ότι υπάρχει προοπτική για να εγγραφούν ομονιάτες που ζουν, εργάζονται στο εξωτερικό. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε όσον αφορά το premium, πέραν από το γεγονός ότι υπάρχει μια τεράστια αγορά και μια τεράστια πλατφόρμα στην οποία μπορεί ο κάθε ένας φίλος της Ομόνιας, ακόμη και στο εξωτερικό, να γίνει μέλος, υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα για τους συνδρομητές αυτού του συγκεκριμένου, πέραν ότι θα μαθαίνουν με αποκλειστικά βίντεο κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα προσφέρει η Ομόνια στους συνδρομητές αυτής της πλατφόρμας? Ενδεχομένως κάποιες προσφορές, κάποιοι διαγωνισμοί που θα αφορούν αποκλειστικά το κομμάτι του premium. Σε συνεργασία Χαραλάμπε με τους χορηγούς μπορεί να κάνετε κάποιους? Ναι, με τους χορηγούς ή ενδεχομένως με την Green Boutique της ομάδας. Είναι και αυτό στα πλάνα και ήδη εξεργαζόμαστε διάφορα σχέδια για να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό στους συνδρομητές. Έχετε κάνει κάποια έρευνα με το που βγήκε αυτό το συνδρομητικό, αν είναι ικανοποιημένοι σε μια πρώτη φάση οι φίλοι της Ομόνιας από αυτό που είδανε? Εντάξει, είχαν προκύψει κάποια μικροτεχνικά προβλήματα τις πρώτες ώρες. Αυτό είναι λογικό. Ναι. Εντάξει, εμείς καθημερινά παρακολουθούμε τον data. Δηλαδή από πίσω διαβάζουμε καθημερινά τις ηλικίες από που προέρχονται, τις κοινωνικές ομάδες, ποια θέματα τους ενδιαφέρουν περισσότερο, τι ώρες βλέπουμε περισσότερο, ναι, ποιες ώρες ακριβώς, ώστε να εμπλουτίζουμε συνεχώς το περιεχόμενο ανάλογα και με τις ανάγκες των επισκεπτών. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι από τα αποτελέσματα τα οποία έχετε έτσι σαν μια πρώτη εικόνα πάρει κοντά σας, αυτά τα αποτελέσματα θα είναι αυτά που θα σας βοηθήσουν για να βελτιώσετε την κατάσταση. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι θετική ανταπόκριση μέχρι στιγμής. Και είμαστε σίγουροι ότι όσο περνάει ο καιρός και εμπλουτίζεται η ενότητα, ότι ο κόσμος αγκαλιάζει όλο ένα και περισσότερο την προσπάθεια και με τις μεταγραφές ενδεχομένως. Με την προετοιμασία, με τα πρώτα παιχνίδια. Είμαστε αισιόδοξοι ότι το εγχείρημα θα πετύχει. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στις 3:30. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Μείνετε όμως συντονισμένοι μαζί μας, γιατί ο Χαράλαμπος και ο Ανδρέας έχουν ακόμη πολλά να μας πούν. Και ο Κώστας φυσικά. Η ώρα είναι 3:30. Active.
107,4 και 102,5. Active. Ραδιόφωνο σε κίνηση. Και φθηνά και αλφαμέγα. Μέχρι 14 Ιουνίου. Βούτυρο Kerrygold 250 γραμμάρια 30% φθηνότερα, μόνο 2,75. Μπισκότα Πτίμπερ Παπαδοπούλου 225 γραμμάρια 35% φθηνότερα, μόνο 89 σέντ. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα, μόνο 2,50. Λουκανικοπιτάκια και τυροπιτάκια χρυσή ζύμη 1 κιλό 35% φθηνότερα. Και φθηνά και αλφα μέγα. Active 107,4 και 102,5. Όταν ακούς αυτό. Καλοκαίρια και χειμώνες, περιμένω να φανείς. Μακριά τα σταγόνες, θα με κενός που να αυτό. Έσπασε η νύχτα, δυο κομμάτια και κλείσα σφιχτά τα δυο μου μάτια. Ή αυτό. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη, μου δίνει δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή. Είσαι συντονισμένος στον Active. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες όλων των εποχών. Την εκπομπή σας προσφέρει η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. Δάνειο αυτοκινήτου από τον συνεργατισμό και οδηγήστε τις στιγμές σας. Τα λέμε όλα με τους Πανίκο Θεοδοσίου και Μαρίνα Αργυρού. Λοιπόν, επιστροφή στην εκπομπή «Τα λέμε όλα». Είμαστε εδώ μια μεγάλη παρέα. Ακούτε πάντα Active. Ακούτε 107.4 για Λευκοσία, Λάρνακα, Αγία, Νάβα, Παραλίμνη και δρόμο Λευκοσίας Λεμεσού. 102.5 για Λεμεσό και Πρωταρά. 93.2 για Πάφο. Και είναι μαζί μας ο Κώστας ο Καλής. Τον νιώθω, έχει πάρα πολύ ώρα που κάτι θέλει να πει. Δηλαδή το βλέπω ότι πιέζεται. Πανίκο, νομίζω εκεί στο που λέτε «Τα λέμε όλα» με τον Πανίκο Θεοδοσίου και την Μαρίνα Αργυρού, νομίζω πρέπει να προσθεθεί και ο Κώστας Καλής. Μα μετά πρέπει να προσθέσουμε και τον Αντρέα τον Μαύρο και τον Μιχάλη τον Λουκά και τον Γιώργο τον Κυριάκου. Πρέπει να βάλουμε όλους. Λοιπόν, ο Πανίκος ο Κωνσταντίνου, ο Ιάκωβος ο Κακουρίς. Λοιπόν, έλα, Κώστα. Είμαστε μια μεγάλη παρέα, ναι, στον Active. Αφού έχουμε τους επικοινωνιολόγους της Ομόνοιας εδώ, τον εκπρόσωπο τύπου και τον υπεύθυνο επικοινωνίας. Βεβαίως, ο κόσμος της Ομόνοιας περιμένει, θα έλεγα, μια αγωνία. Περιμένει ίσως νωρίτερα να φτάσουν στα αυτιά του μετεγραφές. Για την ώρα μόνο Καντέ έχει ανακοινωθεί. Οι πληροφορίες φέρουν την Ομόνοια να είναι μια ανάσα από να αποσπάσει υπογραφές ποδοσφαιριστών και ανακοινώσεις. Προκύπτει κάτι σήμερα, τουλάχιστον στο goal.com.cy έχουμε ένα όνομα τερματοφύλακα το οποίο φαίνεται να κερδίζει έδαφος. Είναι αυτό του Ολλανδού, του Πιτ Φελτκουίζεν, του Ισχάποελ Χάιφα, αγωνιζόταν δανεικός από την Βίτεσε στην Ισχάποελ Χάιφα. Μάλιστα, φαίνεται να έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό. Τι μπορείτε να μας πείτε, όχι μόνο για τον Ολλανδό, αλλά γενικότερα για το κομμάτι το μεταγραφικό, αφού σας έχουμε εδώ. Κώστα, δεν θα ήθελα να μπω στη διαδικασία να σχολιάσω δημοσιεύματα ή πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες μέρες. Η ομάδα ξεκινάει η προετοιμασία στις 26 Ιουνίου. Στις 3 Ιουλίου είναι η πρώτη επίσημη, είναι η πρώτη προπόνηση. Θεωρούμε ότι υπάρχει χρόνος για να στελεχωθεί με τους παίχτες που θα την ανεβάσουν εκεί που θέλουμε. Βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες διεργασίες, να κάνουμε λίγη υπομονή και την κατάλληλη ώρα θα προκύψουν και οι ανακοινώσεις. Ισχύει ότι εντός της ημέρας ή αύριο μεθαύριο θα έχουμε ανακοινώσεις? Εντάξει, καλύτερα να μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία, να βάζουμε χρονοδιαγράμματα. Υπάρχει προσπάθεια αυτή τη στιγμή για να στελεχωθεί η ομάδα με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που θα αποτελέσουν και τη ραχοκοκαλιά της και τον κορμό για τη νέα περίοδο. Απλώς να υπάρχουν ακόμη μέρες μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία, γίνεται προσπάθεια και να πιστώσουμε τους άμεσα εμπλεκόμενους και τη δουλειά που κάνουν. Κώστα, είσαι συνδρομητής εσύ στο Ομόνοια Premium? Όχι, εγώ μην γίνω. Σιγά σιγά. Νομίζω θα μάθεις από εκεί κάτι. Τις ανακοινώσεις του ποδοσφαιριστών. Όπως είπε και ο Χαράλαμπος, αυτή τη στιγμή είναι μια προσπάθεια για να αποκτηθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα αποτελούν τον κορμό της ομάδας και πάνω τους θα χτιστεί η νέα ομάδα. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές
διεκδικούνται και από άλλες ομάδες και η Ομόνια κάνει την μεγάλη προσπάθεια για να προσέξει τους κερδίσει. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και όπως είπε ο Χαράλαπος, θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμη λίγο. Υπάρχει χρόνος. Όμως, όπως σας είπα και πριν, οι στόχοι έχουν εντοπιστεί από τον προπονητή κατά προτεραιότητα και η ομάδα επικεντρώνεται τώρα στην προσπάθεια για να μπορέσει να αποκτήσει τους συγκεκριμένους αυτούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι η τεχνική ηγεσία εκτιμά ότι θα μπορέσουν να αποτελέσουν τη ραχοκαλιά της ομάδας, της νέας ομάδας που θέλουμε να δημιουργήσουν. Όλα αυτά όμως έχουν άμεση σχέση με το Ομόνια Premium, έτσι. Βέβαια. Γιατί οι φίλοι της Ομόνιας μπορούν να μάθουν πρώτοι από αυτό, φαντάζομαι, γιατί από εκεί θα βγαίνει, έτσι, αφού από τη στιγμή που είναι συνδρομητικό, από τη στιγμή που ένας για να μπει να κάνει αυτή την συνδρομή στο Ομόνια Premium, σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να έχει και πρώτος μια ενημέρωση. Σωστά? Η ανακοίνωση ενδεχομένως όχι η Πανίκο, αλλά μπορεί ίσως η πρώτη δήλωση, ναι, κάποιες πρώτες φωτογραφίες. Εντάξει, κάποια πράγματα όμως αντιλαμβάνομαι, ναι, ότι αυτή η νέα προσπάθεια θα πρέπει να στηριχθεί και από την ποδοσφαιρική ομάδα. Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Από όλα τα τμήματα θέλω. Όχι μόνο. Ναι, ναι, εντάξει. Απλά τώρα, επειδή ο Κώστας άνοιξε το κεφάλαιο του ποδοσφαίρου, γι' αυτό λέω. Έχει ανακοινωθεί και η προετοιμασία στις Πλάτρες. 5 με 14 Ιουλίου. Η προετοιμασία για το εξωτερικό, οπότε θα ανακοινωθεί. Όχι για το εξωτερικό, για την Πολωνία. Για την Πολωνία, εντάξει, ναι, αφού το είπαμε, Πολωνία. Ναι. Εντάξει, πότε θα ανακοινωθεί, περιμένουμε να ολοκληρωθούν κάποιες λεπτομέρειες, βασικά να υπογραφούν τα σχετικά συμβόλαια και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανακοίνωση. Το πρώτο πάντως, Αντρέα, το πρώτο κύμα, έτσι, βίντεο, φαντάζομαι, και όλα τα υπόλοιπα, ο κύριος Όγκος θα τον πάρουν εκεί στις Πλάτρες, ναι, οι συνδρομητές. Ήδη έχουν αναρτηθεί 14-15 βίντεο, δεν κάνω λάθος. Ναι, αλλά θέλω να πω για τη νέα ομάδα. Αυτό λέω. Βέβαια, βέβαια. Οπότε νομίζω ότι εκείνο το διάστημα θα έχουμε και μία έκρηξη συνδρομητών. Ναι. Συμφωνώ. Ναι, αυτό αναμένουμε για εμείς, Πανίκο. Θα γεμίσει η ομάδα. Και ειδικά και όταν πάει ακόμη η ομάδα στην Πολωνία. Εκεί είναι μεγάλο στοίχημα για μας και πρέπει να το κερδίσουμε. Ήδη αρχίσαμε να προετοιμαζόμαστε για το πώς θα δουλέψουμε. Είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουμε στους συνδρομητές αυτό που απαιτούν, αυτό που θέλουν να βλέπουν από την ομάδα τους. Εντάξει, εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι όλα μια χαρά. Πανίκο, αφού αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι διαδεθειμένοι να αποκαλύψουν οποιοδήποτε είτε όνομα είτε άλλες λεπτομέρειες, απλώς να αναφέρουμε ότι οι πληροφορίες μας φέρουν την Ομόνια να μεταβαίνει στο Ρέμες στην Πολωνία, στην Οπαλένιτσα, από τις 19 Ιουλίου μέχρι την 1η Αυγούστου. Μάλιστα, το πρώτο φιλικό θα είναι με την Σίγμα Όλομουτς στις 22 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, και θα δώσει η Ομόνια άλλα 3 φιλικά. Θα δώσουμε 4 φιλικά. Τα 2 έχουν διευθετηθεί. Είμαστε τώρα στην προσπάθεια για να συμπληρώσουμε τα 4 αυτά φιλικά που θέλουμε να κάνουμε. Είναι όπως σας έχω πει και πριν. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που απομένω για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και να ανακοινώσουμε, δηλαδή, που θα γίνει η προετοιμασία. Ισχύει ως ποδοσφαιριστές, δηλαδή αν δεν υπογράψεις, δεν μπορείς να σε κάνεις 100%. Και ο Ρούι Πέδρο φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην Ομονία, μια ανάσα θα έλεγα, αν δεν είναι και κλειστός με την υπογραφή του ποδοσφαιριστή και η ανακοίνωση. Και ο Κολοκούδιας απασχολεί τον Παμποντο Χριστοδούλου, προτάθηκε και θα περιμένουμε. Όσο θα σε επιμένει, να επιμείνουμε και εμείς ότι... Εγώ βλέπεις δεν ανοίγω το στόμα μου γιατί έχει αναλάβει ο Καλής. Εντάξει, θεωρούμε ότι για την ώρα δεν είναι σωστό να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία του σχολιασμού. Όταν είναι να ανακοινωθεί κάτι, απλά θα γίνει επίσημα από το σύλλογο. Ακριβώς. Με τις σωστές διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παράμετρους. Ναι. Τώρα, πω, Πανίκο, κάτι, ότι δυστυχώς τέτοια περίοδο κάποιοι προσπαθούν να προωθήσουν ποδοσφαιριστές τους. Η Ομόνια, όπως και άλλες μεγάλες ομάδες, φαντάζονται ένας ιδανικός τρόπος για να μπορέσει να γραφτεί το όνομα κάποιου ποδοσφαιριστή, να αναπαραχθεί από όλα τα site και από όλους τους δημοσιογράφους και αμέσως να πάρει προβολή και δημοσιότητα. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό και εμείς λέμε στον κόσμο να μην θεωρεί δεδομένο ότι ό,τι ακούσει, ό,τι διαβάσει ισχύει. Το ότι έχουν προταθεί ποδοσφαιριστές, ναι, στην Ομόνια έχουν προταθεί, ξέρω εγώ πόσοι ποδοσφαιριστές, εκατοντάδες.
Δεν έχει σημασία ποιος έχει προταθεί. Σημασία έχει ποιος θα απασχολεί πραγματικά την ομάδα και ποιος θα αποκτηθεί. Ωραία. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε. Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρουν αλλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουρανία σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε, κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτα στο λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας, για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ο ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε, και παρές λαμπέρες το καθρεφτισμά τους στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει κι η Λιδία ντρέπεται που ολοκίνη βλέπεται βρε, κι ο Αχιλλέας με την ζωή προς την πολαρόιδη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκυρί στη μεριά του Τάσου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά, εθνική Ελλάδος γεια σου. Την αυταίει η Βουλή, την αυταίνει εκπρόσωπη, ερήμη και απρόσωπη βρε. Αν πονάει η κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα, μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε, με χορούς κυκλοτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτα στο λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες φτωχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Πες μας. Τι να πω για αυτό το τραγούδι. Ναι, συμπληρώνονται 30 χρόνια. Συμπληρώθηκαν, ναι. Ήταν σαν χθες που πέρασε η Ελλάδα τη Γιουγκοσλαβία, 74-70 αν θυμάμαι καλά τον ημιτελικό, και βρίσκει την Ρωσία στον τελικό δύο μέρες μετά, άρα αύριο νομίζω πρέπει να είναι τα 30 χρόνια. Και με τις δύο βολές του τίμιου γίγαντα Αργύρη Καμπούρη κερδίζει το πρώτο μεγάλο τρόπαιο σε εθνικό επίπεδο. Ήταν από τις σπανές περιπτώσεις που έβαζε και τις δύο βολές ο Καμπούρης. Ναι, μία έβαζε πάντα. Ναι. Αλλά έβαλε σε εκείνο το σημείο και τις δύο. 30 χρόνια βέβαια. Αφού θυμάμαι, ξέρεις, έχει μείνει η χαρακτηριστική Αντρέα η εικόνα. Ποιος ήταν, ο Γιαννάκης ήταν. Δεν κοίταγε. Ναι. Ναι, δεν κοιτάγε. Ναι. Έβλεπε ο Μακαρίτης, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ, Καπαγέροφ το όνομά του. Έβλεπε αυτός και ο Γιαννάκης δεν έβλεπε. Έβλεπε την εξέδρα. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε δει πολλές φορές σε εκτελέσεις πέναλτι. Οι τερματοφυλάκες, οι προπονητές να μην κοιτάνε και να... Αυτόν το... Ήταν κάτι σαν πέναλτι αυτό το Καμπούρι. Όχι, δεν το λες πέναλτι. Τελευταία δευτερόλεπτα. Του Καμπούρι το λες φάουλ με, με τείχος μπροστά. Πέναλτι ήταν για τον Γκάλι, για τον Γιαννάκη, για όλους αυτούς. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στα της Ομόνιας και της νέας συνδρομητικής πλατφόρμας την οποία έχει δημιουργήσει. Η χορηγή Χαράλαμπε, πόσο εύκολο ήταν να τους προσελκύσετε?
Είμαστε ακόμη στη διαδικασία προσέλκυσης. Και το ρωτάω αυτό γιατί ναι. Το κάθε συνδρομητικό, ξέρεις, ακούγεται λίγο. Όπως θα πρέπει να πείσουμε τον κόσμο, με τον ίδιο τρόπο και με διαφορετικό, θα πρέπει να πείσουμε και τους χορηγούς ότι αξίζει να είναι το λογότυπο. Νομίζω όμως ότι το brand name της Ομόνιας νομίζω πουλάει από μόνο του. Ναι, αλλά όσο περισσότεροι είναι οι συνδρομητές, θα είναι ακόμη πιο ελκυστικό και ένα χορηγό να ενισχύσει την προσπάθεια. Αλλά όπως σας έχω πει και πιο πριν, αισιοδοξούμε ότι θα αγκαλιαστεί μια προσπάθεια. Υπάρχει πλάνο δηλαδή. Η Ομόνοια είναι πάρα πολύ πλούσια και σε υλικό και σε ιστορία. Και ο κόσμος της είναι κοντά. Θέλει να μαθαίνει τα του συλλόγου, θέλει να συμμετέχει. Και ένας από τους στόχους της πλατφόρμας είναι και αυτός, δηλαδή να δώσει το βήμα. Ή ο κόσμος μπορεί να συμμετέχει για αλλιώς, δηλαδή να βοηθήσει την αναβάθμιση της πλατφόρμας με υλικό, με ντοκουμέντα. Με στιγμιότυπα από το παρελθόν, με βιντεοκασέτες, με οπτικό υλικό, με πολλούς τρόπους. Ανδρέα, στον κόσμο σκοπεύετε να δώσετε λόγο? Ναι, έχεις δει, Ιωαννικό, αυτό είναι μέσα στα πλάνα. Είναι μέσα στα πλάνα μας. Θα δημιουργηθεί ένα φόρουμ μέσα από το οποίο θα μπορεί ο κόσμος να εκφράζει τις απόψεις του, να υποβάλλει τις ερωτήσεις του. Θα λέμε για παράδειγμα, θα ανακοινώνουμε ότι την τάδε ώρα θα ανοίξει το φόρουμ για να γίνει μια συζήτηση με κάποιον από την ομάδα ή μπορεί τον πρόεδρο οτιδήποτε άλλο. Ζωντανές συνεντεύξεις θα υπάρχουν, Ανδρέα? Ναι, είναι αυτό που σας έχω πει, το φόρουμ. Και θα γίνεται από εκεί μια μορφή επικοινωνία. Τώρα ζωντανές συνεντεύξεις. Ναι, εννοώ ότι ο κόσμος θα μπορεί να ρωτά, ας πούμε, θα έχει στον Πάμπο το Χριστοδούλου στην πρώτη συνέντευξη, για παράδειγμα, λέω. Ναι. Θα μπορεί ο κόσμος να έρχεται σε επαφή μαζί του, να ρωτάει πράγματα που θέλει να ρωτήσει. Η τεχνολογία προσφέρει αυτή τη δυνατότητα της πλατφόρμας, άρα. Προσφέρει η τεχνολογία αυτή τη δυνατότητα και. Είναι κάτι το οποίο έχουμε κάτω στα χαρτιά να το κάνουμε. Θέλω ακόμα λίγο χρόνο όμως. Θα το δοκιμάσουμε, ναι. Λοιπόν, μιας και αναφερόμαστε στον κόσμο, να πούμε και μια κουβέντα για τα εισιτήρια διαρκείας. 7.500, αν είμαι σωστός. Ο στόχος. Είχαμε πει 7.000. 7, συγγνώμη, ναι. Εντάξει. Πού είναι τώρα, Χαραλαμπέ? Σε τι νούμερο είναι, έχουμε νούμερο? Κοντά στα 3.600. Κοντά στα 3.600. Έχει καλυφθεί δηλαδή σχεδόν το μισό. Το μισό. Και κάτι παραπάνω. Εντάξει, θεωρούμε ότι με την εξέλιξη της μεταγραφικής περίοδου και με την έναρξη της νέας χρονιάς ότι ο κόσμος έρχεται άλλο για πιο κοντά στην ομάδα. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε το στόχο μας. Ο κόσμος της Ομόνοιας στο παρελθόν έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον αριθμό των 7.000 εισιτηρίων διαρκείας. Έχει ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια τώρα. Υπάρχει αποφασιστικότητα στην ομάδα για μια ισχυρή Ομόνοια και ο κόσμος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της νέας προσπάθειας. Το θέλουμε να είναι εκεί για πάρα πολλούς λόγους. Είναι όντως ο 12ος παίχτης της ομάδας και θέλουμε να το δούμε ξανά πίσω στα γήπεδα και θέλουμε να τον πείσουμε να επιστρέψει πίσω στα γήπεδα. Να πούμε, Βανίκο, ότι μέχρι τις 20 του Ιούνιου υπάρχει έκπτωση 20% στις τελικές τιμές των εισιτηρίων διαρκείας και μέχρι το τέλος του μήνα, δηλαδή από τις 21 Ιουνίου μέχρι το τέλος του Ιούνιου, η έκπτωση θα είναι 15%, οπότε είναι άλλο ένα κίνητρο για τον κόσμο να κάνει άμεσα το διαρκείας του. Ένας από τους στόχους που έχει τεθεί για τη νέα χρονιά, πέραν από τους αγωνιστικούς δηλαδή, είναι να γεμίζουμε τα γήπεδα όποτε παίζει Ομόνοια. Και αυτό το θέλουμε πάρα πολύ να το πετύχουμε. Μας έχει λείψει. Αυτό όμως αντιλαμβάνεσαι, Ανδρέα, πρέπει να το κερδίσει η ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι, είναι. Δηλαδή και πέρσι ο στόχος, όταν ξεκίναγε η Ομόνοια με το Κάρβερ και με τον Νταμπίζα, ήταν ο στόχος η διάκριση, αλλά και να γεμίζει το γήπεδο από κόσμο της Ομόνοιας. Δυστυχώς το αγωνιστικό κομμάτι δεν ήταν αυτό που περίμενε ο απλός Ομονιάδης. Ναι, συμφωνούμε, Βανίκο. Όμως είμαστε βέβαιοι ότι η Ομόνοια τη νέα χρονιά θα είναι μια ομάδα η οποία θα κερδίζει τον κόσμο της μέσα από την παρουσία της στο γήπεδο. Θα είναι μια ομάδα που μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα θα φτύνει αίμα στο γήπεδο, θα κυνηγάει κάθε χαμένη μπαγιά, κάθε μπαγιά στο γήπεδο. Θα είναι μια ομάδα που θα εκφράζει τον κόσμο.
μια ομάδα διεκδικητική, μαχητική. Γι' αυτό είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα γίνει. Να σου πω κάτι. Ο κόσμος το περιμένει αυτό. Ναι. Ο κόσμος έχει πιστεί και από τον νέο σας προπονητή, από τη φιλοσοφία που είχε καταθέσει τα προηγούμενα χρόνια στις ομάδες του, ο συγκεκριμένος προπονητής, αλλά και θεωρώ ότι έχει πιστεί και από την δουλειά την οποία γίνεται. Μπορεί ο κόσμος να μην μαθαίνει πολλά για τη δουλειά την οποία κάνει ο Πάμπος ο Χριστοδουλού, αλλά θεωρώ ότι του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Δηλαδή αυτά είναι τα μηνύματα που παίρνουμε εμείς εδώ σαν εκπομπή, αλλά και γενικότερα από τους φίλους μας που κυκλοφορούμε μέσα στον κόσμο και μιλάμε με ομονιάτες, ότι του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Έχουν μεγάλες προσδοκίες. Ναι. Ο Πάμπος ο Χριστοδουλού έχει αποδείξει ότι είναι ένας ικανότατος προπονητής. Την εμπιστοσύνη την κερδίζεις. Σωστό. Μέσα από τη δουλειά σου. Γι' αυτό είπαμε τη φιλοσοφία που κατέθεσε τόσα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, υπάρχει ενθουσιασμός. Δηλαδή, ο κόσμος, βλέπουμε τον κόσμο ότι έρχεται πιο κοντά στην ομάδα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι με την προετοιμασία και με τη στελέχωση του ρόστερ θα αυξηθούν και τα εισιτήρια διαρκείας. Και όσο πλησιάζουμε προς την άρχιση του προαθλήματος, υπάρχει πιο περισσότερος ενθουσιασμός για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Σωστά. Να δει την ομάδα, εντάξει, και μέσα από τα φιλικά που θα γίνουν μετά την προετοιμασία. Αντρέα, τι θα έλεγες εσύ? Ποια είναι, εσύ που μιλάς περισσότερο εννοώ, και με τους φίλους της Ομόνιας, από τη θέση σου, έτσι? Ναι, κοιτάξτε, ο κόσμος, κοιτάξτε, να σας πω, οι υποκανονικές συνθήκες, η ομάδα τερμάτισε στην έπτυχη θέση και μείνει εκτός Ευρώπης. Θα γινόταν ένας χαλασμός κόσμου αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όμως δεν θα τολμούσατε να βγείτε έξω από το σπίτι σας, νομίζω. Ναι. Όμως είναι γεγονός ότι ο κόσμος βλέπει την προοπτική που υπάρχει, βλέπει ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από όλους στην ομάδα. Πολύ σημαντικό κομμάτι θεωρώ είναι το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο το μερίδιο ευθύνης που τον αλογεί, ανέλαβε την ευθύνη του, είδε τα λάθη, κατάμματα, δεν προσπάθησε να κρύψει τίποτα κάτω από το χαλί, και αυτό θεωρώ ότι λειτουργήσε θετικά στον κόσμο της ομάδας. Και πλέον είμαι βέβαιος ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πιο έμπειρο φέτος, και με την νέα τεχνική ηγεσία, θα μπορέσει να συμβάλλει στο να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα που πολύ θέλουμε. Γενικά ο κόσμος είναι αισιόδοξος, εμπιστεύεται τη δουλειά που γίνεται, και πλέον η ευθύνη δική μας είναι να φανούμε αντάξει αυτών των προσδοκιών και αυτής της εμπιστοσύνης του κόσμου. Θα σου βάλω και μια δύσκολη ερώτηση. Διάβασε σίγουρα την ανάρτηση του Νίκου Νταμπίζα που απάντησε στον Τζον Κάρβερ. Ποια είναι η ερώτηση? Τοποθέτηση θέλω. Εντάξει, κοιτάξτε, η ομάδα νομίζω έχει γυρίσει σελίδα. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι πάνω σε αυτό. Ο καθένας μπορεί να βάλει τα δικά του συμπεράσματα. Νομίζω ότι ο κάθε φίλαθλος έχει δημιουργήσει μια εικόνα στο μυαλό του. Από εκεί και πέρα έχουμε γυρίσει σελίδα. Όπως σας είπα και πριν, έγινε μια προσπάθεια την περσινή σεζόν, η οποία στηρίχθηκε καθαρά σε αγωνιστικά κριτήρια από ανθρώπους ποδοσφαίρου. Έγιναν κάποιες επιλογές. Δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Η Ομόνια πλήρωσε ουσιαστικά τις επιλογές που έγιναν ευρύτερα, και πλέον έχουμε γυρίσει σελίδα. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να συζητάμε κάτι περισσότερο. Περισσότερη σημασία έχει η επόμενη μέρα, το αύριο της Ομόνιας, η νέα προσπάθεια που ξεκίνησε, η συμβολή του κόσμου, να αποφύγουμε τα όποια λάθη, και ώστε η Ομόνια να είναι αυτή που την έχει ανάγκη όχι μόνο ο κόσμος, αλλά και το κυπριακό ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο πάνω πολύ, σωστό. Θα έλεγα για τις συναντήσεις που υπάρχουν στο πλάνο σας με τον κόσμο. Ναι, έχετε αναφέρει πολύ σωστά και προηγουμένως ότι για το θέμα της επικοινωνίας με τον κόσμο, ένας από τους λόγους που προγραμματίζονται αυτές οι συναντήσεις είναι και αυτός, δηλαδή να ακούσουμε τον κόσμο, να του δώσουμε το βήμα, να συζητήσουμε μαζί του, να ανταλλάξουμε απόψεις, να καταγράψουμε τις όποιες εισηγήσεις, και θέλουμε να έχουμε απευθείας επαφή, άμεση επικοινωνία με τον κόσμο. Θεωρούμε ότι ο κόσμος μας είναι το μεγαλύτερο asset της Ομόνιας,
Και είχε, το είχαμε κάνει και πιο πριν αυτό, δηλαδή μέσα από την εκστρατεία γραφή μερών που είχε γίνει για ένα δίμηνο. Τώρα είναι έτσι ένα δεύτερο κύκλο εξορμήσεων και θα το κάνουμε σε 8 χρονικά διαστήματα αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί ο κόσμο θέλει. Το έχει να ανάγκη βλέπει, αυτό το πράγμα και το χρειαζόμαστε κι εμεί. Δηλαδή, ξέρεις, Χαραλάμπη, ναι. Ο κόσμος θέλει να νιώθει ότι είναι μέρος αυτής της προσπάθειας. Πρέπει να είναι μέρος. Είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Και βοηθάει και πάρα πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή το να, η άντληση αυτών των, των ευρημάτων, η καταγραφή, η συζήτηση, ο διάλογος και η διαφωνία, καμιά φορά, μας κάνει. Μας δημοκρατία. Προσθέτει πάρα πολλά πράγματα. Και είναι κάτι το οποίο υποσχέθηκε ο πρόεδρος, αν θυμάστε καλά, και στη δημοσιογραφική διάσκεψη που έκανε. Είπε ότι θα βγούμε στον κόσμο, θα μιλήσουμε μαζί του. Θα απαντήσουμε ό,τι ερώτηση έχει, θα ακούσουμε κάθε άποψη, θα συζητήσουμε. Διότι αυτό είναι, θεωρούμε εμείς, το μυστικό για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε πολύ καλές σχέσεις στις τάξεις του κόσμου της Ομόνοιας και ανάμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον κόσμο της Ομόνοιας. Αλλά και να έχει ο κόσμος ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην ομάδα, δηλαδή να μην είναι τόσο εύκολο να πιστέψει το κάθε τι που θα διαβάσει. Είτε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε σε σελίδες. Όταν έχει απευθείας πληροφόρηση από την διοίκηση της ομάδας, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να πιστέψει ότι καφενειακού επίπεδου κουβέντα γραφτεί ή ακουστεί οπουδήποτε. Είναι σημαντικό επίσης το ότι ναι, μεν καλούμε τον κόσμο, αλλά πάμε και εμείς κοντά του. Ναι, δηλαδή, πάμε σε όλες τις πόλεις να τον ακούσουμε. Να μιλήσουμε. Αφού κράζεσαι τον κόσμο, γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και έτσι θέλουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Η ενότητα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και αυτό επιδιώκουμε. Δηλαδή, το είπε και ο προπονητής σε μια συνέντευξη, ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια για να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Πλαμπανίκο, να πούμε ότι αύριο Τετάρτη θα ξεκινήσουμε τις συναντήσεις αυτές από το Fan Club της Θήρας 9 στις 7 το απόγευμα. Την Τετάρτη 21 Ιουνίου θα είμαστε στο Fan Club της Λακατάμιας και πάλι ώρα 7 το απόγευμα. Μετά θα πάμε στην Πάφο στις 23 του μήνα, Παρασκευή, στο Σύφι Πάφου. Ακολούθω στη Λάρνακα στις 26 του μήνα, Δευτέρα, στο Σύφι Λάρνακας. Μετά στο Σύφι Λεμεσού, ο Σύφι Λεμεσού διοργανώνει μια εκδήλωση που θα γίνει στην αίθουσα Νέο Φιέστα στις 28 του μήνα. Και τέλος θα γίνει μια εκδήλωση στην πλατεία της Κακοπέτριας όταν η ομάδα θα είναι στις Πλάτρες στις 12 Ιουλίου, δηλαδή όταν η ομάδα τελειώσει την προπόνηση της. Οι ποδοσφαιριστές θα παρευρεθούν, θα δώσουν το παρόν τους στην πλατεία της Κακοπέτριας και εκεί θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να τους δει από κοντά και να πάρει αυτόγραφα, φωτογραφίες κτλ. Λοιπόν, Χαραλαμπέ, επειδή ολοκληρώνεται ο χρόνος μας, είμαστε λίγα δευτερόλεπτα πριν από τις 4. Ένα τελευταίο σχόλιο για το Ομόνοια Premium, γιατί ο Ομονιάτης να γίνει συνδρομητής αυτό. Το Ομόνοια Premium, όπως είχαμε πει και πιο πριν, είναι μια καινοτομία, είναι κάτι καινούργιο. Πρώτη η Ομόνοια το εφαρμόζει στην Κύπρο. Και να πω ότι εμείς νιώθουμε ότι ένας από τους λόγους που η Ομόνοια πρωταγωνίστησε στο παρελθόν και έγραψε και στις χρυσές σελίδες ήταν επειδή πρωταγωνιστούσε, καινοτομούσε, πρωτοπορούσε σε κάποια πράγματα. Είχε φέρει πρώτη ξένους ποδοσφαιριστές στην Κύπρο, ήταν η πρώτη ομάδα που πήγε να κάνει προετοιμασία στο εξωτερικό. Έχει σημασία και σήμερα να ανοίγει νέους δρόμους, να δοκιμάζει καινούργια πράγματα, να ανταποδίδει πίσω στους οπαδούς της, στους φιλάθλους της. Και αυτός είναι ο στόχος μας, δηλαδή μέσα από αυτή την πρωτοβουλία να έρθει ο κόσμος πιο κοντά στην ομάδα, να έχει αξία η συνδρομή, να είναι κάτι αμοιβαία υποφελές και για τον κόσμο και για την ομάδα. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε θετικοί ότι πιστεύουμε ότι αυτό θα πετύχει. Και εντάξει, τώρα και με την προετοιμασία και με τα παιχνίδια, τα φιλικά, είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος θα το αγκαλιάσει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, για την ώρα που μας διαθέσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας, ό,τι το καλύτερο και αγωνιστικά αλλά και επικοινωνιακά και όπου...